Ότι υπάρχει ανάγκη να διαμορφωθεί μια εθνική γραμμή αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης αλλά και υπεράσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ. Κύριε Πρόεδρε, με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις, είναι σαφές από τελή κοινοτόπου για όλους ότι το προσφυγικό συνιστά ένα μείζον ζήτημα για τον τόπο μας και για το λαό μας. Ταυτόχρονα εξελίσσεται σε ένα κυριολεκτικό υπαρξιακό πρόβλημα για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτό κρίνεται η συνοχή της. Από αυτό κρίνεται σήμερα ποιοι είναι εκείνοι οι λαοί οι οποίοι έχουν ευρωπαϊκή νοοτροπία και ευρωπαϊκό προσανατολισμό και ποιοι αντιθέτως δεν έχουν σχέση με την Ευρώπη, γιατί διακατέχονται από σύνδρομα ξενοφοβίας και απομονωτισμού. Μπρος σε αυτήν την κατάσταση, είναι γνωστό ότι θα ήμουν πάντα στη διάθεσή σας και είμαι στη διάθεσή σας και στη διάθεση του Πρωθυπουργού για τη σύγκληση μιας τέτοιας σύσκεψης. Οι κανόνες με βάση τους οποίους συγκαλείται αυτή η σύσκεψη είναι γνωστή. Θεωρώ ότι και ο Πρωθυπουργός και οι επικεφαλής των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων του τόπου θα συνοηθείτε μαζί του και εφόσον το κρίνει σκόπο μου και εκείνος και εσείς, είμαι στη διάθεσή σας για τη χάραξη μιας ενιαίας γραμμής υπεράσπισης και του τόπου αλλά και της ίδιας της Ευρώπης. Μας αναλογεί εδώ και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε σήμερα και δεν μεγαλοπιανόμαστε, είναι αλήθεια. Υπερασπιζόμαστε άσχετα αν ορισμένοι άλλοι λαοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό, ακόμα και το μέλλον της Ευρώπης. Με τα δεδομένα λοιπόν αυτά θα είμαι στη διάθεσή σας, πάντα όμως με βάση τους κανόνες σύγκλησης, τους οποίους είχαμε συμφωνήσει ήδη και στο προηγούμενο σύσκεψη. Άλλωστε οι βάσεις για μια τέτοια συνεννόηση, όπως το είπατε και εσείς προηγουμένως, έχουν τεθεί από την προηγούμενη σύσκεψη. Δεν αρκούν, αλλά πάντως έχουν τεθεί. Θυμηθείτε ότι ουσιαστικά ήταν το μόνο σημείο στο οποίο είχε υπάρξει κοινή γραμμή την εποχή εκείνη. Κύριε Πρόεδρε, επειδή γνωρίζω το ενδιαφέρον σας, γνωρίζω την αγωνία σας, γνωρίζω τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει όλο αυτό το διάστημα από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, να είστε σίγουρος ότι εγώ θα κάνω ό,τι χρειάζεται προς την κατεύθυνση του Πρωθυπουργού, αλλά νομίζω ότι ακόμα και μια άτυπη συζήτηση δική σας μαζί του θα συνέβαλε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί είμαι σίγουρη ότι ο Πρωθυπουργός αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος και θα ανταποκριθεί. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.